Ήταν μια πολύ όμορφη ημέρα. Τα παιδιά που είχαν δουλέψει πήραν τα βραβεία τους, αν και ο στόχος δεν είναι το να γίνει διαγωνισμός ποιο θα είναι το καλύτερο, ποιο θα είναι το λιγότερο καλό. Ο στόχος είναι τα παιδιά να διαβάζουν, να ασχολούνται, να συνεργάζονται, να κερδίζουν από το βιβλίο. Γιατί όποιος διαβάζει, ασχολείται με τη λογοτεχνία, μόνο κέρδος έχει. Θέλουμε επίσης το έργο της Σοφίας να μείνει παντού. Και είναι μεγάλη χαρά ότι φέτος παιδιά όχι μόνο από όλη την Ελλάδα ασχολήθηκαν με το έργο της, αλλά φέτος είχαμε και παιδιά από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ελληνόπουλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ασχολήθηκαν με το έργο της Σοφίας. Πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και θα συνεχίσουμε το έργο της Σοφίας να μείνει και να απλωθεί παντού. Αυτό το αφιέρωμα στη Σοφία Φίλνηση, που δεν είχα την τύχη να την γνωρίσω κοντά, αλλά τα βιβλία της ήταν ένα λόγο που ασχοληθήκαμε με την βιβλιοτεχνία. Και χαίρομαι πάρα πολύ το έργο της, αλλά και η προσφορά της στα γράμματα τίμησε τόσο πολύ τον τόπο καταγωγή της. Και με ακόμη μεγαλύτερη χαρά βλέπω ότι τα σποράκια από το δέντρο που φύτεψε όχι μόνο ρίζωσαν και πλάστησαν, αλλά είναι έτοιμα να τα προχωρήσουν. Πίσω από το μόλο της, εκεί που γεννήθηκε ο στόχος μου, ένα πάρα πολύ μικρό χωριό της ορεινής Τριφυλλίας, αλλά αργότερα, δεν το θυμάμαι, δεν έχω μνήμες από το χωριό που γεννήθηκα. Χάρηκε πάρα πολύ το 2004, όταν βραβεύτηκε η συλλογή της Ποίηματα για παιδιά και παρέλαβε το βραβείο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα. Χαιρόταν όταν την καλούσαν δάσκαλοι από διάφορα σχολεία και ανταποκρινόταν στην πρόσκληση των παιδιών. Σίγουρα θα είναι ευτυχισμένη σήμερα που παιδιά από όλη την Ελλάδα γνωρίζουν το έργο της και τους δίνει αφορμές να διαβάσουν, να σκεφτούν, να συνεργαστούν, να γράψουν. Το δέντρο της Σοφίας συνεχίζει να παράγει καρπούς, κάθε χρόνο πιο μεστούς. Βρισκόμαστε εδώ στα εκπαιδευτήρια Μπουγά, το βιβλιοπωλείο Bookmark, συμμετέχοντας για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην ημέρα μνήμης πρώτα απ' όλα για τη Σοφία Φίλντιση και συνάμα βραβεύοντας τους καλύτερους διαγωνιζόμενους των βιβλιοδρομιών. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια πάνω απ' όλα στα εκπαιδευτήρια Μπουγά, που για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, όπως προείπα, μπορούν και φέρουν εις πέρα σε τέτοιες εκδηλώσεις. Βαθιές ρίζες. Σε ένα μικρό εξοχικό, σε ένα σπίτι κρυμμένο βαθιά στο δάσος, ζούσε κάποτε ένα μικρό κορίτσι. Πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία και αξίζει κάθε καλή σκέψη μας και κάθε καλή μας κουβέντα αυτό εδώ το σχολείο που δεν ξεχνά. Δεν ξεχνά τη συγγραφέα εκείνη που μέσα από τις αίθουσές του έφερε λογοτεχνικά όνειρα και σκόρπισε γεννήματα ελπίδας.